Λοιπόν, εδώ είμαστε με την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αυγέρη. Καλημέρα, κυρία Αυγέρη. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε που ήρθατε. Μετά από μια, όπω την καταγράφουν τα μέσα ενημέρωση τουλάχιστον, σε έκανα ρεπορτάζ εκεί, θα μα τα πείτε ζεις, Μια συνεδρίαση που ήταν λίγο, είχε οξύτητα γενικά. Και καταγράφηκε και το αποτελέσματο, σαν να υπάρχουν δύο τάσει με στο κόμμα, να το πω έτσι. Η μία πλευρά, η 20. Η πρόταση του κ. Κασελάκη να μεταφερθεί το συνέδριο, να πάει προ το τέλο του συνέδριου το Φεβρουάριο. Δέκα άνθρωποι ψήφισαν κατά, οχτώ λευκό. Δείχνει μία, δύο στρατόπεδα αυτό. Να κρατήσουμε τι δείχνει. ότι είχαμε ένα αποτέλεσμα μετά από μια πολύ ωραία συνεδρίαση. Πόσε ώρε δε... κάτσετε εκεί μέσα, Οχτώ ώρε. Οχτώ ώρε. Είναι κοντά στι οχτώ ώρε. Ναι, είναι. Αλλά να κρατησουμε οτι σου έτσι ω είδηση δε γεγονό ωρε άρχισε στι πέντε ακριβώ. Ναι, ειναι αλλα κραταω σου αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη συνέπεια και για το πώ σεβόμαστε τον χρόνο. Ε, κρατώ όμως το αποτέλεσμα της ε, τελικής ψηφοφορίας που είναι στην ουσία η κυριαρχία του Στέφανου Κασελα, και Όχι μόνο ε, μια κυριαρχία που έχει να κάνει με, με ένα αποτέλεσμα στην εκλογική διαδικασία mm -hmm. για την ανάδειξη του ως πρόεδρος πριν από σχεδόν mm -hmm. ένα μήνα, αλλά και μιλάω και μέσα στα όργανα, Τα καταστατικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ενώ υπήρχαν συζητήσει. Καλά, για πρόεδρο, Καθήν τώρα δεν, δεν είναι καμιά ευρεία. Να, να σα θυμίσω λίγο. Είναι ένα. καινούριο είναι θα πεις, αλλά. Που είναι παλιό σε σχέση με τη σύνθεσή του, με την έννοια ότι τα μέλη του τα βρήκε ο Σωστό. Ο Σωστό. Εννοείται ο ο ότι οι τάσει μπορεί να μην ήταν υπέρ του Αλλά δημικώς. μιλάμε ότι είναι ένα όργανο έτσι όπω έχει διαμορφωθεί με προηγούμενου συσχετισμού. Mm. Ε, λοιπόν, ο, ο νέο πρόεδρο, μεταφέροντα αυτή τη νέα δυναμική και του αποτελέσματο των εσωκομματικών εκλογών, κατάφερε με αυτή την πολύ δυνατή πλειοψηφία, 20 σύντροφοι υπερψήφισαν την εισήγησή του για Συνέδριο στα τέλη του Φεβρουαρίου. Με νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντική. Είχαν άλλη άποψη ή δεν τοποθετήθηκαν. Ε, βάζω, δεν είναι βάζω τα. Ε, θεωρώ ότι έχει άλλο συμβολισμό το λευκό και άλλο το κατά. Το κατά το οποίο είχε προγραφεί, νομίζω, και είχε τοποθετηθεί και πολύ πριν από την συνεδρίαση και την εισήγηση του Προέδρου με ένα κείμενο το οποίο διακινήθηκε στον τύπο. Είχε σκληρέ εκφράσει το κείμενο. Ε, τώρα τώρα το εννοείται. Κειμένο... Πού διαφωνεί. Δηλαδή. τι. Απλώ ο, 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 ο ψηφοφόρο του Τσούρτζα σου λέει κάτσερε με. Κλειστείτε κάτσε ένα δωμάτι 8 ώρε. Ε, και έλα, τι, τι λέγανε π. εκεί μέσα, α πούμε. Δηλαδή, πού διαφωνούν. Νομίζω η ερώτησή σα ε, περιλαμβάνει και την απάντηση. Ακριβώ. Αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία που αφορά αυτού του ανθρώπου, αυτόν τον αριθμό ανθρώπων μέσα σε τέσσερι τείχου. Και πιστέψτε με, επειδή νομίζω ότι είμαι καλά γεωμένη με την κοινωνία, με του ανθρώπου, του οποίου εκπροσωπούσα και μέχρι πρώτη στη τη Δ. Περιφέρεια Θεσσαλονίκη, αλλά και με όλου του ανθρώπου με του οποίου επικοινωνώ σε όλη τη χώρα. Δεν το αντιλαμβάνονται, δεν είναι αυτή η ανάγκη του, ούτε ακόμα και στον πολιτικό λόγο και στον πολιτικό διάλογο. Θέλουν ναι. να έχουν μέρισμα και μερίδιο και συμμετοχή στη διαμόρφωση ε, της πολιτική πρόταση, να συμμετέχουν σε αυτή την πολιτική συζήτηση. Αλλά επιτρέψτε μου να πω όχι με αυτού του όρου. Γιατί. Είναι και άλλε οι συνθήκε. Μα έχουν ξεπεράσει. Οι ρυθμοί είναι ηλικιώδει. Είναι λίγο χαμαρίλα λίγο... όλο αυτό, λέτε. Ε, και είναι αστέρμονο. Όλε αυτέ οι ώρε συνεδριάσεων. Δεν χρειάζονται δηλαδή τόσο πολύ. Ακούστε, αυτό, αυτό είναι και το μήνυμα των εσκοματικών εκλογών και όλο αυτό που έχει συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο με αφορμή τι εκλογέ, αλλά και πριν με το εκλογικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να Πρέπει να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε στι νέε συνθήκε, στι νέε ανάγκε και στην ανάγκη των ανθρώπων να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν και αυτή την πρόταση. Δεν είναι οι άνθρωποι να έρχονται μόνο να ψηφίζουν σε μία εκλογική διαδικασία και μετά να εξαφανίζονται, να μην του ακού. Πρέπει να ναι. του ακούμε, όχι κυρίω να μιλάμε. Αυτό κυρίως. που λέει, αυτό που διάβασα ότι ελέγχθη, ότι είναι πραξικοπηματικό κατά μία έννοια, εισαγωγικά δεν είναι δικιά μου λέξη. Ε, να, ουσιαστικά να καταργεί τα ενδιάμεσα κόμματα και να πει να λε αδιαμεσολάβητα με τον κόσμο κτλ. Αυτό πώ το ακούτε. Να... Τα όργανα, ίδια. όχι το τα όργανα. Το να προσθέτει αυτή την επιβεβλημένη Σουστά. κατά την εκτίμησή μα αδιαμεσολάβητη σχέση σε ήδη εφιστάμενε διαδικασίε, τι οποίε τη στηρίζει και μάλιστα με προσήλωση. Δείτε πώ έγινε χθε η διαδικασία. Γιατί φοβάται κάποιο, ε, Κοιτάξτε, πρέπει να, να αντιληφθούμε όλοι ότι είμαστε στην υπηρεσία του κόσμου και τη κοινωνία. Αυτού υπηρετούμε. Και δεν μα υπηρετεί ο κόσμο. Και λίγο να σπάσουμε και αυτή. Την ελίτ του κόμματο. Δεν είμαστε ελίτ. Μέλη του κόμματο είμαστε που έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο εφήμερο. Κανεί δεν είναι ε, μόνιμος αυτό. Όλοι είμαστε προσωρινοί. Ακριβώ για να υπηρετούμε αυτή την πολιτική αποστολή και αυτό το πολιτικό σχέδιο. Δηλαδή λέτε, η ελίτ. Λέτε ότι η ελίτ. Η είναι ο Σκουρλέτη, ο Τσακαλώτο κλπ. που εξέφρασαν την άποψη. Σε σχέση, προσπαθώ λίγο έτσι να περιγράψω το πώς πρέπει να είναι η δομή και η κατασκευή. Η κατασκευή είναι από κάτω, δεν είναι από πάνω. Εάν βάλεις από πάνω την κατασκευή θα πέσει, θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Όσο πιο στερεή είναι η βάση, τόσο πιο στέρεο είναι το οικοδόμημα. Αυτό που προσπαθούμε να ξαναφτιάξουμε και σε αυτό βάζουν τα υλικά την πλάτη οι άνθρωποι, η πλειοψηφία οι μάζε που λέει η αριστερά και έχει συνηθίσει και καλά κάνει. Εμεί έχουμε αφήσει τι μάζε, την κοινωνία, του τους πολίτε, του προοδευτικού ανθρώπου στο περιθώριο και θα μιλάμε και θα διαβουλευόμαστε μόνοι μα. Μόνο θα μιλάμε, δεν θα ακούμε. Είναι πολύ σημαντικό ναι, να Ναι, αλλά. Είναι τώρα... κάτι σαν δηλαδή. Ε, Να το καταλάβω. Τέμα, εντάξει. Δεν χρ... Ναι, γι' αυτό μιλάμε για τι αδιαμεσολάβητε σχέσει. Δεν χρειάζονται οι πολιτικέ μεσαιστείε πολλέ φορέ. Αλλά πάλι λέω, δεν καταλύονται τα όργανα. Τα όργανα υπάρχουν. Αλλά ναι, το λέτε δεν που... είναι ιερατείο. Η... Μην... Α. μην αντιμετωπίζουμε τα όργανα με την αντίληψη ενό ιερατείου. Κανεί δεν είναι σοφότερο από κάποιον άλλον. Προφανέστατα και έχει την νομιμοποίηση τη εκλογή από μία βάση. Αλλά σε τελική ανάλυση. Είναι, ξέρετε, το άκουσα και στην εισήγηση ενό συντρόφου χθε και με βρίσκει σύμφωνη. Κάνουμε σαν να μην έχουν προηγηθεί οι εκλογέ. Σαν να μην έχουμε έναν πρόεδρο με, που έχει εκλεγεί από τη βάση και μάλιστα με αυτή την πλειοψηφία. Εκτό κι αν κάποιοι θέλουν να αλλάξουν το καταστατικό και να πάψει να ισχύει η εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη βάση. Α. Είναι δημοκρατικό αυτό. Μήπω πειράζει σε αυτό. Ναι. Ε, να, να, θυμίσουμε ότι η καταστατική αλλαγή αυτή έγινε όταν ήταν πρόεδρο ο Αλέξη Τσίπρα. Και όταν ακόμη ήταν ο άνθρωπο, ο αγαπητό σύντροφο, του πρώην πρόεδρο, πάρα πολύ στα επάνω του, επέλεξε ο ίδιο συνειδητά να υποστεί τη βάση τη εκλογής από τη βάση. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάκτηση του κόμματό μα, ενό κόμματο τη αριστερά. Άρα αυτό που είπε ο κύριο Κατσαρό κάποια στιγμή, ότι να πάμε στην κεντρική επιτροπή να τον καθαρέσουμε, είναι άνεφουση. Δηλαδή δεν στέκει, καν έτσι. Εντάξει, δεν ασχολούμαι με γραφικότητα. Ναι. Εντάξει, το ξαναείπατε. Επικριθήκατε κιόλα για το Τρίκε Κατσαρέ, θέλω να σα πω. Εντάξει, το ξέ... ναι. Δεν θέλω έκφαση. να επανέλθω. Εντάξει, Εντάξει. Διάβασα και τα σεξιστικά σχόλια. Τα... να ναι. σα πω τώρα συνηθισμένα κάτι. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Λοιπόν, ναι. ε, πείτε μου κάτι. Φοβάστε ότι η, 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 η σκληρή πτέρυγα αυτών που εκφράστηκε χθε. Ότι θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι καταλάβατε εσείς, μέσα ήσασταν, βέβαια δεν βλέπατε. Ο, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια της αλλαγή σελίδα, έτσι όπως έγινε με πρόεδρο με αρχηγό το Στέφανο Κασελάκη, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Και δεν φοβάται τίποτα ακριβώς γιατί υπάρχει ο κόσμος. Εμείς εδώ είμαστε για να σπάσουμε το φόβο, για να μην φοβάται ο κόσμος. Ούτε και αλλήμον αν φοβόμαστε. Όποιο αισθάνεται αυτά τα παπούτσια να του είναι λίγο μεγάλα, γιατί εμεί προσπαθούμε να μεγαλώσουμε το νούμερο και θέλει τα πιο στενά. Ε, είναι δικαίωμά του, είναι επιλογή του. Κανεί το, το έχω πει και θα το ξαναπώ ε, με, με πλήρη συνείδηση, γιατί μεταφέρω, ξέρετε, και την αντίληψη και του ίδιου του Προέδρου, του Στέφανου Κοπεσελάκη. Όποιο δεν αισθάνεται καλά σε αυτό, είναι ελεύθερο. Ελεύθεροι. Είμαστε ένα δημοκρατικό αριστερό κόμμα. Δεν είναι με το ζόρι. Τώρα είναι σαν με να έχετε ανοίξει φαντειά, την πόρτα. Συγγνώμη, σα το λέω έτσι. Είναι σαν yeah. να έχετε ανοίξει την πόρτα. Να του λέτε Περάστε. Λέλετε, φύγετε, περάστε, δεν λέτε φύγετε. Περάστε, άμα θέλετε. Επειδή... Αυτοί όμω είναι και πρόσωπα τα οποία για να είμαστε. Και... είναι πρόσωπα που έχουν βάλει μεγάλη πλάτη σε αυτό το κόμμα. Σέβομαι τον αγώνα. Η Αλήμ τα έχει ταυτόχρονα Δηλαδή, εγώ μπορεί να διαφωνεί με απόψει ανθρώπων ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο Τσακαλώτο, ο Φίλη, ο Σκουρλέτη. Ο... ήταν πέντε χρόνια. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν ακόμα με αυτό που λέτε. Είναι άλλο αυτό και Έχετε συνεπάρξει κι εσεί μαζί του πολλά χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι έχει κάνει, το ζήτημα είναι και τι κάνει τώρα. Και αυτό. Τον υπονομεύουν, δεν, θεωρείτε. Δεν, όχι, λέω, δεν είναι μόνο τι κάνει και να στέκεσαι μόνο στι δάφνε, στο, ναι. στο, στο πολιτικό σου βιογραφικό, στα πολιτικά, λέτε σου, να πάει. στα πολιτικά σου ένσημα, αλλά και στο τι κάνει και στο τι λε. Και να είμαστε και επίση να είναι ξεκάθαρο αυτό. Όποιο αξιολογεί τον Στέφανο Κασελάκη με βάση αυτό που είναι το βιογραφικό του ως ένα ε, πρόσωπο φυσικό και όχι ένας πολιτικός άνδρας νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος και, τον και, υποτιμούν και, και δηλαδή. Και ίσως, και ίσως θα έχει ένα λόγο παραπάνω για να μην αισθάνεται καλά σε αυτά τα παπούτσια. Όποιο τον αξιολογεί πραγματικά για τις πολιτικές του θέσεις, για το πολιτικό του σχέδιο και κυρίως για το πολιτικό του αποτέλεσμα, τότε ναι, είμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Διαφορετικά, ξέρετε το να αξιολογεί κάποιο έναν άνθρωπο ε, για το πού σπούδασε, για το πού δούλεψε, για τι προσωπικέ του επιλογές και για την προσωπική του στάση. Νομίζω. Ότι αυτό για, για αυτόν, την Προσωπική του, ναι. θε, για την, για τις προσωπικές του επιλογέ υπάρχει αρνητική αξιολόγηση με στο κόμμα, δεν νομίζω. Ο, δεν το λέω. Σα ναι. βάζω ένα, Α, ένα, πλαίσιο. Ένα, γενικότερα. ένα πλαίσιο. Α Όταν... αξιολογηθεί επομένω για την πολιτική του πρόταση, ναι. για το πολιτικό του σχέδιο, για το πολιτικό του αποτέλεσμα. Μα ναι. Μέχρι Α. στιγμή. Να σα πω. Ε, τώρα αυτό θέλω να μου το επιβεβαιώσετε εσεί ή όχι, γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση. Ε, το ρεπορτάζ λέει ότι κάποια στιγμή ενώ μιλούσε ο κύριο Κουρλέτη, κάτι πήγε να πει ο πρόεδρο, ο κύριος Κασελάκη, και το είπε, το είπε με διακόπτη. Εγώ δεν σα κάνω ρεπορτάζ. Εκεί είναι, ξέρετε. Η... Ναι, όχι, γιατί, αυτό, η αυτό, διαδίκας, αυτό δείχνει τώρα μία. Για... Μια... Αν είναι έγινε έτσι ή όχι, γιατί αν έχει διάρκεια γιατί... ότι έγινε έτσι. Δεν ξέρω αν θα το έκανε σε άλλον ο Παναγιώτης Σκουρλέτης. Πάντω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέμε κάποιο να σέβεται κάποιον για το παρελθόν του. Πρέπει να σεβόμαστε και το παρόν και δεχομένω και το μέλλον. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά και το πιστεύω, γιατί. Θα σας μεταφέρω και την πολιτική γνωριμία με τον Στέφανο Κασελάκη. Έθεσα τα ερωτήματα όταν συζητήσαμε σε μια πολιτική συζήτηση και πήρα απαντήσεις, Οι οποίες θα επιβεβαιωθούν ω μια πραγματικότητα. Εννοείται όταν πρωτοσυνδεθήκατε εσεί οι δύο. Όταν συμφωνήσατε να. αυτή την πολιτική ναι. συζήτηση. Όταν του, εσύ όταν του είπα τι είσαι εσύ, γιατί είσαι έτσι. Ναι. Απάντησε. Έβαλα τι ερωτήσει με σεβασμό. Απάντησε με πολύ μεγάλο σεβασμό. Έτσι είναι η όρη. Ναι. Δεν είναι περισσότερη ίση από κάποιους. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Ο Ποσταπέδο είναι ναι. ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά από μία εκλογή στη βάση και μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτό είναι να σεβαστούμε αυτό το αποτέλεσμα. Και πάλι σας λέω, όχι μόνο το αποτέλεσμα, να σεβαστούμε και την ανάγκη, την επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας να πάμε για τις μεγάλες αλλαγές που είναι ε, η αλλαγή ε, της κυβέρνησης. Ενοχλήθηκε από τη στάση αυτή ο κύριος Κασελάκης, έβγαλε πικρία, είπε κάτι. Ο, ο Στέφανος πάντα υποδέχεται ε, οποιαδήποτε κριτική ή και απρέπεια με πολύ μεγάλη, ξέρετε, καρτερικότητα. Μάλιστα. Είναι ένας πολύ ψύχρεμος άνθρωπος. Ε, αυτό του το πιστώνω ως ένα πάρα πολύ ναι. θετικό στοιχείο και ίσως και ένα στοιχείο για το πώς θα πολιτεύεται, γιατί νομίζω ότι είναι, το έχω ξαναπεί, ο πολιτικός του μέλλοντος. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, χρειαζόμαστε ανθρώπους με ενέργεια, με γνώση ε, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Στέφανο, αναφέρομαι σε οποιονδήποτε νέο άνδρα, νέα γυναίκα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία που δεν είναι εύκολη. Υπήρξε και μια συγγνώμη, συγγνώμη, yeah. ε, του κυρίου, το κυρίου Τζανακόπουλε Ναι, ναι, ναι προ τον κύριο Ρίγα και έγινε δεκτή Εκριβώς. και σταμάτησε επί τα ναι. διαδικασία επί του Δε, Δεν μπορώ να σα πω για την διαδικασία. Ζήτησε ο Ρίγα, γιατί Ρίγα. Γιατί Ρίγα. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αφορά στο συγκεκριμένο. Ε, καλό ήταν αυτό όργανο. να μην πλαγόνται. Φαντάζομαι θα το λάβει υπόψη. Πάντω ήταν μια συγγνώμη που διατυπώθηκε Α. από το βήμα. Και μία αποδοχή συγνώμη που επίση έγινε με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Πώ απαντάτε, κυρία Αυγέρη, στην κατηγορία που λέ, Υπάρχει, γράφεται, ότι τώρα και ειδικά τώρα που ο κ. Κασελάκη είναι Αμερική αλλά και γενικώ, ο νούμερο 2, το, αφεντικό, το πραγματικό αφεντικό ή κάτω από τον Κασελάκη είναι ο Πολάκη. Τι απαντάτε σε αυτό. Πρώτον και κύριον, δεν είναι το, ένα, το, το αφεντικό νούμερο 1 ο Κασελάκη για να υπάρχει αφεντικό νούμερο 2. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είμαστε ένα κόμμα τη αριστερά με συλλογικά όργανα, με πρόεδρο πρώτο μεταξύ ίσων και με ανθρώπους, με συντρόφους και συντρόφισσες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους έχει ανατεθεί με βάση αυτό που προβλέπεται από το κόμμα, την κοινοβουλευτική λειτουργία της κοινοβουλευτική ομάδας και φυσικά με την επιλογή του ίδιου του Προέδρου. Και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή η οποία θα αξιολογηθεί. Επί της ουσίας, ο σύντροφος ο Παύλος Οπολάκης έχει επιβραβευθεί για μία πολύ συστηματική και μεθοδική δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, είτε ως πρώην υπουργό, είτε ως τομεάρχης ε, για ζητήματα διαφάνειας, έφερε απίστευτες ιστορίες στο προσκήνιο, οι οποίες αποτέλεσαν και πολιτική ύλη και καθόρισαν για τις πολιτικές εξελίξεις. Mm -hmm. Βλέπετε πάτσιδες, γαλάζιες, ακρίδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του... Που, γι, αυτό, γι αυτό, του ανατέθηκε ο συγκεκριμένο ρόλο και είναι αναγνώριση αυτή. Άρα απορρίπτεται αυτό που η Κάζα ακούστηκε. Και για άλλου συντρόφου. Όπου ακούστηκε ότι και ο κύριο Κουρλέτη και ο κύριο Ξανθό, νομίζω, και ο κύριο ο ο Τσακαλώτο, ο ότι. Ε, δέκα χάσαμε δέκα χάσαμε μονάδες, με τη συμπεριφορά σου ορισμένε φορέ. Τώρα, εκεί, εγώ νομίζω Εποχή. ότι κάναμε συζήτηση σε μια πολιτική, έγινε συζήτηση σε μια πολιτική γραμματεία. Και όχι σε μια δημοσκοπική εταιρεία που τα αποτελέσματα. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση για το τι έφτεξε για την εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι α, θα έχουμε λοιπόν, πάρα πολλά Λοιπόν, θέλουμε να πολύ ε, ε, και μόνο για το γεγονός ότι το ανακοίνωσε στην πολιτική γραμματεία και με τον... Και απόλυτο σεβασμό και κουβεντιάζεται. Ειδομονιδιά. Θα... Ε? Θα... Αν θέλετε να πείτε κάτι για αυτό που ανακοίνωσαν ότι θα παντρευτούν σήμερα ο κ. με τον. Ναι, σήμερα Πέμπτη. Ναι, σήμερα Πέμπτη. Ναι, εντάξει, Αμερικάνικα. Πολιτείο. Θα γίνει ο πολιτικό γάμο του Στέφανου με τον σύντροφό του, τον Τάιλερ. Ε, Ένα πολιτικό γάμο που μπορεί να γίνει στι ΗΠΑ με βάση τον εκεί ισχύοντα νόμο. Αλλά που δεν μπορεί να γίνει στη χώρα μα. Ναι, δεν το ε, κάνει Για ε, πολιτικό δεν. συμβολισμό, λοιπόν, βέβαια, φαντάζομαι. Α, όχι, γιατί ακριβώ πρέπει να διευθετηθούν και κάποια ζητήματα, αλλά αυτή τη στιγμή ένα ζευγάρι ομόφυλων ανδρών ή γυναικών mm -hmm. δεν μπορεί να τελέσει ένα πολιτικό γάμο στη χώρα μα, γιατί δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Εμεί είπαμε ω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θεσμοθετήσαμε Ψηφίσατε και το, το σύμφωνο σε Δεν φέρατε το γάμο, όμω. τότε. θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη το τομή και το σύμφωνο συμβίωσης, Το αναγνωρίζετε και εσεί. ότι ορίστε, καλούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, που είναι η κυβέρνηση, να πάμε από κοινού να δούμε το πώ θα θεσμοθετηθεί και στη χώρα μα, μια ευρωπαϊκή χώρα, ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα δικαιώματα, τι υποχρεώσει. Και για την τεχνοθεσία. Ε, Δεν μα κάνετε ρεπορτάζ να αντιδράσει μέσα στο, ε, στην πολιτική γραμματεία, μόλι ανακοίνωσε. Φαντάζομαι το συνεχάρισαν. Ευχέ. Ε, και εγώ να του ευχηθώ του συντρόφου του Στέφανου και του Τάιλερ, δύο να ανθόσπαρτο, να είναι ευτυχισμένοι, να είναι υγιεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, το 2023 και όσο προχωρά ο χρόνο, να δίνουμε τι ευκαιρίε ισότιμε σε όλου του ανθρώπου να γεύονται την ευτυχία για τη χαρά έτσι όπω αυτοί την αξιολογούν. Η... Χωρί κοινωνικού καταναγκασμού, χωρί στερεότυπα. Θέλει προσπάθεια και στο σημείο που φτάσαμε έχουν προηγηθεί αγώνες άλλων ανθρώπων αλήθεια, για να αλήθεια, μπορούμε αλήθεια, αυτό αλήθεια. να είναι κατεκτήριο. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με μία πολιτική πάντως, ερώτηση άλλη. Πάντως, ναι, ναι, θα γίνει πίσω. και στη χώρα μας. Α, έτσι, θα γίνει, είναι... θα θα γίνει το, γλέντι το, το καλοκαίρι σε μία έτσι παραμεθόρια περιοχή. Α, σε παραμεθόρια. Πάντα έτσι δίνει ένα. Α, ναι, υπάρχει ναι. σχεδιασμό δηλαδή. Θα nah, πάει στο. Εκεί <σ comercial> που ήθελα να πάει, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί. Πιστεύω να να χορέψει. Όχι να χορέψει. Άμα καλέσετε, θα έρθουμε και εμεί να ξέρετε. Λοιπόν, ναι. γιατί, ναι. άρα σε νησί τώρα να υποθέσω. Να και μια no, παραλία δεν μπορεί. Ναι. Παραμεθώ, σε νησί, σε νησί. Ε, παραμεθόρια. Θα μα πείτε τώρα. Για του συναδέλφου και όλοι να ξέρετε ότι για να μην αγωνιούν. Θα είναι ξεκλειστό κύκλο σήμερα ο γάμο με έναν μάρτυρα. Άρα να μην. Να μην τρέχει να μπει. Να μην τρέχει να δεν μπορώ να. Δεν, δεν το λέει. το βράδυ. Ο, ο μάρτυρας μάρτυρα κουμπαρός. κουμπάρο. Αλλά φορά δίνω Μά... και τέτοιο ρεπότερ. Το ξέρω. <σχει> ε, εντάξει, <σχει> πολιτικό αρχηγό είναι όμω, κυρία Αυγέρη. Τώρα τα ξέρετε. <σχει> ε, <εντάξει. σχει> ε, ο μάρτυρα είναι κουμπάρο. <σχει> Είδατε τα ξέρω ο καλά ο Μάρτυρη, εγώ. Όπω είναι χρειάζεται στο... ένα μάρτυρα για να. Θα κάνει καμιά δήλωση. Όμω συνάδελφοι δεν ξέρω Εντάξει, υπάρχει και ένα Κάτι θα βγάλει. Μία τελευταία ερώτηση πολιτική το ξέχασα. Για τον κύριο και αυτά που είπε πρακτικών να έγινε κάποια κουβέντα χθε. Όχι. Ε, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει. Δεν αναφερθήκαμε. Χθε ήταν μια διαδικασία. Δική σα και μόνο. Στο, στο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας... Τώρα εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω. Εντάξει, έχουμε τα, καιρό. Τα, εγώ εγώ, εγώ, εγώ απλά ναι. μπορώ να σχολιάσω το εκλογικό αποτέλεσμα των ε, αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών. Που ήταν ε, ένα μήνυμα ε, προ τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχει σπάσει μονοκρατορία, έχει σπάσει και το αντισύριζα μέτωπο. Και νομίζω ότι σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό σε αυτό συνέβαλε και η επιλογή πολιτική του Στέφανου. Ενώ θα μπορούσε να απόσχει από αυτή τη διαδικασία, γιατί κανένα δεν θα του χρέωνε το ελληνικό αποτέλεσμα, του, και ούτω ή άλλω δεν μπορεί να το κάνει. Να επιμείνει, να δώσει συμβολισμού, όπω για παράδειγμα στην περιφέρεια Θεσσαλία, και αυτή τη στιγμή να έχουμε μια ανατροπή. Μπάστε. Να σπάσει το καθεστώ Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε σας. που ήσασταν εδώ σήμερα. Θερμός. Μετά το ξενύχτη κιόλα, κυρία Βιγέρυ, ευχαριστούμε πολύ. την καλημέρα.